Πήκτανε εδώ! Και σήμερα έχουμε νέο βίντεο! Και το έχω μπλε πίσω από συνήθεια λόγω Everton! Κάτσε να το κάνουμε κόκκινο γιατί Βέλγιο! Μπουπ! Μπουπ! Είμαστε εδώ σε ένα ακόμα career επεισόδιο. Σε λίγο καιρό φτάνουμε τα 60. Μακάρι να τα εκατοστήσουμε κιόλας, γιατί όχι. Και έχουμε Μουντιάλ με Βέλγιο ενάντια στη Δανία. Και πρέπει να πάρουμε το ματσάκι για να περάσουμε στους 16 του Μουντιάλ. Επίσης, στο Στρόπολ το οποίο είχα κάνει στο τελευταίο επεισόδιο τη σεζόν με την Everton, είχε ψηφιστεί πιο ψηλά για λίγο κιόλας. Ήταν πολύ 50-50 ψήφοι. Να κάνουμε βίντεο τα σημαντικά ματς και όχι να τα κάνουμε live stream. Άμα θέλετε να ψηφίσετε, και όσοι δεν έχετε ψηφίσει, μπορεί να γυριστεί το σκορ. Μπορείτε να πάτε στο προηγούμενο βίντεο που έχω ανεβάσει, όχι με το Βέλγιο, στο βίντεο που έχω ανεβάσει που παίρνουμε το τσουλού με την Everton, και εκεί πέρα κάτω στην περιγραφή είναι το Στρόμπολ. Θα ξεκινήσουμε με Λουκάκο, εννοείται στο striker. Δεν θα βάλω Mertens, θα αφήσω Hazard. Εδώ δεξιά με 9 θα αφήσω, αριστερά Καράσκο. Στα CDM De Bruyne με Βίτσελ. Ναι, θα συνεχίσω έτσι. Η μόνη αλλαγή ουσιαστικά είναι ο Καράσκο, που ούτσι άλλος έπρεπε να παίξει, και ο Βίτσελ. Επίσης Mertens έξω, γιατί δεν μ' αρέσει ο Mertens πολύ, και θα αναβάλω Hazard, νομίζω πως είναι καλύτερος. Η Δανία πάντως δεν θυμάμαι να έχει κάποιο δυναμικό ρόστερ το οποίο να με τρομάζει ιδιαίτερα. Θυμάμαι ότι έχει έναν Eriksen, δεν ξέρω αν παίζει ακόμα ο Eriksen βέβαια. Ποιους άλλους έχει ρε φίλε, δεν μου έρχεται κάποιος Δανός. Α, επίσης μου είπατε πολύ καλά στα σχόλια ότι το Μουντιάλ το επόμενο, δηλαδή αυτό το καλοκαίρι, θα γίνει στο Κατάρ. Όχι αυτό, το επόμενο καλοκαίρι θα γίνει στο Κατάρ, οπότε it's ok. Λοιπόν, η Δανία έχει Ρόνο, Τέρμα, ούτε καν Σμάιχελ, γιατί ναι, έχει και το Σμάιχελ, τώρα το θυμήθηκα. Πέντερσεν, Κρίστενσεν στην άμυνα. Τους άλλους δύο δεν τους ξέρω, ούτε το Πέντερσεν ξέρω βασικά. Έριξεν, Μπίλινγκ, Χόμπιερκ έχει από την Τότεναμ. Μετά Ντάμπσταρ, Ντόλμπερκ και Όλσεν. Οκ, έχει κάποια ονοματάκια, αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο από την αλήθεια Δανία. Πάμε, ελπίζω να την νικήσουμε και να φύγουμε στους 16. Ξεκινάμε. Φεύγει ο Λουκάκου. Λουκάκου θα σουτάρει και θα φάει το autoblock. Αζάρ. Πολύ καλή ενέργεια εδώ από Αζάρ. Και βλέπετε για ποιο λόγο βάλαμε Αζάρ και όχι Mertens. Ωραίο. Λουκάκου. Τι βγάζει ρε. Τι βγάζει ο Ρόνο ρε φίλε. Ακραίο. Ήρεμα. Δες εδώ. Offside. Ωραία, πάλι καλά. Πάλι καλά, γιατί ήταν επικίνδυνα εδώ τα πράγματα. Φεύγει. Τον είδα και τον Αζάρ, αλλά θα φύγει. Θα φύγει όντως. Θα φύγει και βγάζει σέντρα για Λουκάκου. Όπα. Θα μπαινε κανένα αυτό γκολ εκεί. Όπα, κάνουν κύμα. Κέβιν. Λουκάκου. Αζάρ. Αζάρ δεν το βάζει. Έχει βγάλει ωραία πραγματάκια ο τερματοφύλακας τους. Εντάξει, αυτό ήταν λίγο δύσκολο να μπει βέβαια, αλλά το δοκίμασα, γιατί όχι. Όχι, 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 όχι. Τώρα τα επίθεση φεύγουν και δεν είναι καλό. Δεν είναι καθόλου καλό αυτό. Δεν είναι καθόλου καλό αυτό. Αντερβάλτ κόβει τελευταία στιγμή. Μπράβο ρε Αντερβάλτ, παικταρά. Δεν το έκανε ωραίο τάκλιν. Φάουλ, αλλά δεν πειράζει, ήταν καλό τάκλιν, έκοψε την αντεπίθεση. Όχι. Όχι ρε φίλε. 0-1 με μία φάση Δανία ρε. Μία φάση Δανία, γκολ στο 38. Hey! Δεν λέω, ωρε φίλε, είχα κάρτα εκεί, Ντεντόκερ, ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο, σωτήριο τάκλιν. Και με κίτρινη κάρτα, δε, ρίσκαρε τα πάντα εκεί πέρα. Όχι! Τι έγινε? Πάτησε start κατά λάθος. Αααααα, 0-2 από Έριξεν. Είπαμε, ο Έριξεν είναι ο μόνος παίκτης που μπορούμε να φοβηθούμε. Και μας τιμώρησε. Μιχρονάκι, το φάγαμε και στο 45 ρε φίλε. Πω. Εντάξει, τι να πω ρε φίλε. Μπορούμε ακόμα να κάνουμε πράγματα, έχουμε ένα μίχρονο μπροστά μας. Θα δείξει, θα δείξει. Φοβάμαι λίγο την κόκκινη. Βασικά όχι, ποια κόκκινη φοβάμαι τώρα. Όλο για όλο πρέπει να παίξω κανονικά. Γάμισε τον, θα τον αφήσω τον Ντεντόκερ.
Θα βγάλω. Τι να βγάλω. Θα βγάλω Βίτσελ και θα μπει ένα Εγκολάν. Και στη συνέχεια βλέπουμε τι κάνουμε. Ε, όχι. Μπράβο, ρε Κουρτουάιντε. Πιάσε κάτι. Επιτέλους. Όπα, μας παίζουνε μπαλίτσα τώρα, ρε. Μετά το πρώτο γκολ δεν κάνουμε τίποτα. Μπράβο, Λουκάκου. Κλέβει και την μπάλα. Ανεβαίνουμε, Εγκολάν. Έλα, φρέσκος είσαι. Φρέσκος είσαι, Εγκολάν. Ανεβαίνεις. Τρομερή πάσα. Καράσκο φεύγει. Φεύγει ο Καράσκο. Σουτ με το αριστερό. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω ότι χάσαμε. Καλά, ναι, ναι. Θα μπει από εκεί, ρε, θα μπει. Ωραίο. Λουκάκου το βάλες. Λουκάκου το βάλες. Πάμε, ρε, Λουκάκου. Πεκτάρα. 1-2 στο 58. Έχουμε χρόνο, έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Και ακόμα και το χ είναι καλό, είπαμε. Οπότε και χ περνάμε. Θα βγάλω τον Αζάρ, τον όχι τον Θόγκαρ, τον Εντέν. Γιατί δεν τον βλέπω να είναι και πολύ στο γήπεδο. Θα μπει Mertens. Και στη συνέχεια θα αλλάξω Μενιέρ με Οριγκή. Βασικά θα βάλω Mertens εδώ και Οριγκή εδώ. Πάμε έτσι. Όχι, όχι. Μπράβο, Ντεντό. Πω, Ντεντό και έχει μερφάρει σήμερα, ρε, αλήθεια. Φεύγει ο Ναγκολάν. Πολύ ωραία μπάσα. Και θα κάνει το 2-2. Ναγκολάν. Με τρομερή assist του Θόργκαν Αζάρ. Με δικαιώνει που δεν τον βγάζω. Έτσι. Μέσα σε 10 λεπτά γυρνάμε το ματσάκι. Και ένα Ναγκολάν θα βάλει και γκολάκι. Πάμε. Όχι, Κουρτουά. Μάζεψε την Κουρτουά γιατί εκεί ήταν επικίνδυνα. Πέναλτι έδωσε. Θα τρελαθούμε τελείως. Θα τρελαθούμε τελείως. Πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό πέναλτι. Α! Τρέξτε τώρα. Τρέξτε τώρα. Έχουμε λίγο χρόνο. Mertens. Mertens. Θα βγάλω σεντρούλα. Εκείνο οργή. Χαμό. Πολύ ωραίο. Mertens. Mertens Zekos. Του 3-3. Έτσι. Μασίς του Λουκάκου. Δεν τα παρατάμε, φίλε. Δεν τα παρατάμε. Άντε. Άντε κολόμπαλα. Mertens με δικαιώνει που τον βάζω σαν αλλαγή. Δεν το καιρό, ωραίος. Μπράβο, ρε. Μπράβο, επιτέλους. Άντε. Άντε, καλή άμυνα, γαμώτο. Και φεύγει ο Καράσκο. Φεύγει. Πάμε να τελειώσουμε το μάτς. Πάμε να το τελειώσουμε. Πάμε, Καράσκο, παικταρά μου. Ήρεμα. Ήρεμα! Τέλος. Τέλος! Είμαστε στους 16 του Μουντιάλ! Έτσι! Ούτε καν χει! Θα πάρουμε τη νίκη! Όχι! Κουρτουά! Μπιγκ Κουρτουά! Γιατί δεν τη πιάνει μετά? GG! Είμαστε στους 16 του Μουντιάλ! Ναι! Άντε! Θα αποκλειζόμασταν από τους ομίλους, ρε φίλε, να πούμε. Τι μάτς ήταν αυτό, ρε. Τι μάτς ήταν αυτό. Θρίλερ, ρε φίλε. Θρίλερ, πραγματικά θρίλερ. Θα καταφέρουμε να περάσουμε στους 16 του Μουντιάλ, ως δεύτερη βέβαια. Και λογικά θα αντιμετωπίσουμε μια πρώτη ομάδα, οπότε το γκρου μας θα είναι δύσκολο λογικά. Αλλά τουλάχιστον δεν αποκλειστήκαμε. Δεν ξεκίνησε καλά η σεζόν με το Βέλγιο, μπορώ να πω την αλήθεια. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ ώστε να περάσουμε. Εγώ πίστεψα ότι δεν θα περάσουμε κιόλας σε μια φάση, φανταστείτε. Πάλι καλά, καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη με έναν Ντεντόκερ να είναι πολύ περίεργο στην άμυνα, να έχει καμπανεβάσματα, άλλες φορές να κάνει μαλακίες, άλλες φορές να κάνει τρομερά πράγματα. Εντάξει, η άμυνα μας λίγο περίεργη γενικά. Πάμε λίγο advance, να δούμε και με ποιον τύχαμε. Η Κολομβία νίκησε 0-2, άρα σίγουρα περνάμε σαν δεύτερη. Αλλά ούτως ή άλλως νομίζω θα περνούσαμε σαν δεύτερη και να χάνε. End season. Ωραία, end season. Λοιπόν, όχι.
Ωραία, άνοιξε το transfer market. Αλλά δεν μας νοιάζει τώρα το transfer market. Γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη Βραζιλία στους 16 του Μουντιάλ. Πάρα πολύ ακραίο και θέλω λίγο να δω ποιοι είναι 16 κιόλας. Λοιπόν, είμαστε Πολωνία, Σουηδία. Καλό ματσάκι αυτό. Ακτή Ελεφαντοστού, Γερμανία. Αργεντινή, Σκωτία. Ισπανία, Καναδά. Απέξανε κιόλας. Κολομβία, Ελλάδα έπαιξε. Πέρασε και η Ελλάδα στους 16, αλλά αποκλείστηκε από την Κολομβία 2-1. Ολλανδία, Αίγυπτο και Γαλλία, Ιταλία. Κι άλλο δυνατό ματσάκι. Θέλω να δω λίγο με ποιους μπορούσαμε να τύχουμε. Από Group A μπορούσαμε να τύχουμε Ισπανία. Μπορούσαμε να τύχουμε Πολωνία. Η Πορτογαλία αποκλείστηκε, λέει, κλαίω. Αλλά δεν τύχαμε Πολωνία. Προφανώς και θα τύχουμε Πολωνία. Μπορούσαμε να τύχουμε Ολλανδία, Γερμανία. Εντάξει, γενικά όλες οι ομάδες που μπορούσαμε να τύχουμε ήταν δύσκολες. Η μόνη βατή ομάδα που μπορούσαμε να τύχουμε ήταν η Πολωνία. Αλλά είχαμε με Βραζιλία, ρε φίλε. Άντε και μία Ολλανδία δεν θα με χαλούσε. Α, ωραίο ρεπό είχαμε, ρε. Ωραίο ρεπό είχαμε. Εντάξει, την Άιερ ούτως ή άλλως θα άλλαζα με Μπογιάτα. Τον Άντερβάιλ δεν ψήνομαι να τον αλλάξω, να σου πω την αλήθεια. Το Βερτόνχεν το φοβάμαι πάρα πολύ. Το κέντρο, De Bruyne με Βίτσελ, θα τους αφήσω. Βασικά όχι, τον Βίτσελ δεν τον αφήσω, θα βάλω Εγκολάν. Θα αρχίσω βασικό Εγκολάν, μια χαρά έπαιξε πριν που τον έβαλα, με δικαίωσε. Δεξιά με Νιέρ, αριστερά είναι κουρασμένος ο Καράσκο αρκετά, ρε φίλε. Ωραία, θα βάλω αριστερά Mertens. Ο Mertens θα παίξει παντού, chat. Ο Mertens θα παίζει παντού. Βάζω αριστερά Mertens. Εδώ θα αφήσω Αζάρ. Εδώ θα βάλω έναν Οριγκή και striker Λουκάκου, κι ας είναι λίγο κουρασμένος. Λοιπόν, πάμε. Να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε λίγο κακό fitness σε Λουκάκου, Ντεντόκερ και Άντερβάιλ. Αλλά θα το προσπαθήσουμε. Πρέπει και αυτοί λογικά δεν θα είναι full καλά σε fitness, γιατί και αυτοί έρχονται από match. Ω, δες πόσο ωραίο είναι το κύπελο. Κάτσε, αν περάσουμε, παίζουμε με Πολωνία ή Σουηδία. Α, έχει brackets κανονικά, ωραία. Τσάτ, έχουνε ρίτσα! Πω! Ριτσάρλισο βασικό έχουν. Κάναμε παίκτη τώρα και παίζει αντίπαλός μας, καταλάβατε? Έντερσον τέρμα. Η Βραζιλία. Τέγες, Μιλιτάο, Ντιέγκο Κάρλος, Έμερσον στην άμυνα. Αρτούρ, Φαμπίνιο, Κασεμίρο. Και στην επίθεση Νεϊμάρ, Ριτσάρλισον, Ροντρίγκο. Τι να πω, ρε μαλάκα, όλοι οι παίκτες της είναι απίστευτοι, ρε φίλε. Τι να πω, τι να πω. Πάμε να δούμε, ρε φίλε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Μπορεί να είμαστε καλοί και να ανταπεξέλθουμε καλά, ρε φίλε. Και Ντιέγκο Κάρλος, μαλάκες, παίζουμε με δύο παίκτες Everton, έτσι, αντίπαλοι. Αμάν. Αμάν, ρίτσα εδώ. Όχι, ρίτσα, μην. Δεν κάνει. Τρομερό tackling by Μπογιάτα. Μπράβο. Όπα, όπα, ο ρίτσα εκεί φεύγει. Κουρτουά τον μπλοκάρει. Αυτά ο Ρίτσα με την Everton δεν τα είχαν, κύριοι. Φεύγει. Φεύγει ο Λουκάκο, τον είδα. Τρομερή πάσα. Λουκάκο θα κάνει το 0-1 στο 25. Ναι. Ναι. Είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, ξαναλέω. Έχει 6 γκολ στο Μουντιάλ. 6 γκολ. Λουκάκαρος. Λουκάκαρος. Κάτι ήξερε ο Άρης. Κάτι ήξερε ο Άρης. Και έχει βγάλει αυτό το meme. Ήξερε ότι είναι παικταράς. Το ήξερε. Η πρώτη φάση κιόλας που κάνουμε στο παιχνίδι και είναι γκολ. Μία φάση εμείς, μία και η Βραζιλία σημαντική. Όπα, εμείς κάσαμε εδώ με το. Τέτοιο. Με το φουλά. Όχι, πώς λέγεται αυτό το ρούχο, ρε. Ο, ξέχασα πώς λέγεται αυτό το ρούχο. Τέλος πάντων. Κακό αυτό τώρα. Όπα, όπα, όπα. Όπα, όπα. Ντεντόκερ. Ντεντόκερ. Έλα, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω ότι είναι πέναλτι πάλι. Κουρτουά το πιάνει, Κουρτουά το πιάνει. Πω, πήραμε κόκκινη τώρα, ρε φίλε. Τη ζητούσα από πριν ο The Talker και την πήρε. Λοιπόν, θα κάνω αλλαγή, ρε φίλε, τι να κάνω. Να Εγκολάν πάει εδώ. Και θα τον βγάλω με. Α, δεν πήρα το Βίτσελ αποστολή. Ωραία, θα βάλω την Άιερ, πάμε. Τέλειο, πάνω, τον είδα το Μενιέρ. Ανεβαίνουμε. Σεντρούλα. Πολύ καλό. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Αυτό το σουτ. Αμάν, αυτό το μάτς θα μας κάνει τρελούς. Θα μας τρελάνε αυτό το μάτς. De Bruyne ωραίος. Οριγκή. Πολύ καλό. Αζάρ το φινεσάκι, δοκάρι. Τι γίνεται σε αυτό το μάτς σήμερα? Τι γίνεται σήμερα στο μάτς?
Δεν ξέρω αν είναι το πιο insane match που έχω παίξει ποτέ, αλήθεια. Πάνω κάτω η μπάλα, δοκάρια, πέναλτι, κόκκινη. Τι δεν έχει γίνει σε αυτό το match, ρε. Τι δεν έχει γίνει. Παρ' όλα αυτά είναι 0-1 το σκορ. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Νικάμε. Ένα ημίχρονο, θα το κρατήσουμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα μπορούμε να το κρατήσουμε. Πάντως τώρα και με κόκκινη κάναμε. Ωραία φασούλα με τον Αζάρ εδώ, αλλά ήμασταν unlucky. Όχι, κάτω είναι μόνο του. Ρίτσα. Πω! Πώς μπήκε αυτό, ρε φίλε. Πώς μπήκε αυτό. Μαλάκα, δεν γίνεται να μπήκε. Το μάρκαρα και με τον Denier, ποιον είχα εκεί, και με τον Κουρτά. Πώς την πέρασε από εκεί την μπάλα, ο Ρίτσα. Α, πω, από κλειστή γωνία το έβαλε. Όμως θα μας βάλει γκολ ο Ρίτσα, ρε φίλε. Δεν το δέχομαι, ρε φίλε. 4 γκολ έχει στο Μουντιάλ, ρε φίλε. Εντάξει, σας είπα. Αυτός ο παίκτης, αν δεν πάρει χρυσή μπάλα, να μην με λένε πίκταρ. Τρολάρω άσχημα. Ω, δεν offside. Κουρτουά, πω, έκανα. Ει, κόλλησε το κοντρόλ. Λερμού. Πολύ καλό. Όχι. Οριγγί έξω. Αζάρ μέσα. Μπράβο, Άντερβάιλτ. Με τα τάκλινε. Έλα ρε κολόμπαλα, φύγε, άντε γάμου. Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου ωραία αυτά τα πράγματα. Πήγε το κοντρόλερ μου, καλά το κοντρόλερ μου. Τα έχει παίξει τελείως. Μπράβο, Άντερβάιλτ. Αμάν, δες εδώ τώρα με το κολοκοντρόλερ να πούμε. Μερδενζάκος. Μερδενζάκος είναι μόνος του. Έλα. Είναι offside. Δεν ήθελα στο Λουκάκο, ρε φίλε. Λοιπόν, θα αλλάξω Μέρτενς με Καράσκο. Ούτως ή άλλως αυτό ήθελα να κάνω. Καράσκο! 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 Καράσκο το χάνει! Ξανά! Δώσε έξω γαμό. Τι χάσαμε, ρε φίλε. Τι χάσαμε τώρα μόλις. Αζάρ! Μπαίνει μέσα με bridge. Θα δώσει έξω το Καράσκο! Δεν μπορεί να το βάλω Καράσκο, δεν μπορεί. Παράταση. Πραγματικά είναι από τα πιο insane match που έχω παίξει σε αυτή τη σειρά. Δεν υπάρχει αυτό το match. Πάνω κάτω η μπαλά, έτσι πάμε, τσάτ. Μενιέ πάνω φεύγει. Τον είδα το Μενιέ. Πάει μέσα ο Μενιέ. Όχι, γιατί σου πω, είμαι άσχετος, έπρεπε να το σουτάρω εκεί. Δεν ξέρω γιατί έδωσα πάσα. Ρίτσα! Μην Ρίτσα! Γιατί μας τιμωρεί έτσι ο Ρίτσα σήμερα, γιατί. Αχ, τώρα είμαστε πολύ δύσκολα. Με 10 παίκτες, με αλλαγές που είναι πιο αμυντικές. Είμαστε πάρα πολύ δύσκολα τώρα. Μη το λύγεις ρε! Δες που το λύγει ρε φίλε, δες που το λύγει. Καράσκο. Αζάρ. Ανεβαίνουμε. Φεύγει. Δεν offside. Δεν offside καθόλου. Καθόλου offside δεν είναι. Θα σου το σουτάρω από εδώ. Θα το σουτάρω. Λουκάκου. Μενιέ φεύγεις. Τον είδα. Πάμε Μενιέ παικταρά μου. Σέντρα. Καράσκο. Τι είναι αυτό. Λουκάκου φεύγει. Είναι κουρασμένος γαμό, είναι κουρασμένος. Θα το σουτάρω από εδώ με φινής! Τι μπαίνει γαμό τον Έντερσον. Πολύ καλό σουτ έπιασε ο Λουκάκου ρε φίλε. Δες εδώ που πήδηξε ο Έντερσον. Απίστευτο. Απίστευτος ο Έντερσον. Καλά κρατάνε και την μπάλα το μεταξύ. Θα φάμε και γκολ. Θα φάμε κι άλλο. Μαλάκα. Ω, το χασε. Για, τι γίνεται. Εν τέλει μας το βάλε. Εγώ νόμιζα εκεί. Βγήκε μπάλα έξω. Αλλά ο Νεϊμάρ την πρόλαβε και θα μας βάλει ένα γκολ και ο Νεϊμάρ από ό,τι φαίνεται. Και θα αποκλειστούμε. Δύσκολο να περάσουμε από Βραζιλία. Πήγαμε στους 16 με Βραζιλία. Ήθελα βέβαια να κάνουμε μια καλύτερη πορεία. Φαινόταν και από τους ομίλους ότι τα πράγματα ήταν λίγο περίεργα γενικά. Πήραμε και την κόκκινη. Αφού το πήγαμε παράτηση, καλά είναι να μου πεις. 3-1 και ο δρόμος μας για το Μουντιάλ θα τελειώσει κάπου εδώ. Πολύ νωρίς, εντάξει, δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε κι όλο ρε φίλε. Πήραμε τσουλού, πήραμε πρωτάθλημα, πήραμε καραμπάο, τι άλλο να πάρουμε. Μας τιμώρησε και ο Ρίτσα. Ο Ρίτσα μπορεί να πάρει και το Μουντιάλ, πλάκα.
Μπορεί να το πάρει ο Ρίτσα. Πάλι θα έχουμε αμέτρητο budget και δεν θα ξέρουμε τι να το κάνουμε. 300 εκατομμύρια βασικά. Οχ, παίζουμε τελικά. Τι? FA Community Shield παίζουμε. Με τη Leicester. Κάτσε, η Leicester πήρε το FA. Η Leicester πήρε το FA Cup, λέω. Ισπανία, Κολομβία, Γαλλία, Ολλανδία, Σουηδία, Βραζιλία και Αργεντινή, Γερμανία. Δυνατά ματσάκια κάποια. Όπα, ημιτελικά. Μάλα και Κολομβία τι κάνει. Νίξε και την Ισπανία, Κολομβία. Τι έχει κάνει η Κολομβία, ρε, 0-1. Η Γαλλία απέκλεισε την Ολλανδία, η Βραζιλία τη Σουηδία και η Αργεντινή. Τη Γερμανία. Η Αργεντινή πήγε ημιτελικό. Δείτε ομάδες που είχε ο ημιτελικός, απίστευτες. Κολομβία, Γαλλία και Βραζιλία, Αργεντινή. Τρομερά ματσάκια για τα δύο. Θέλω πολύ να δω ποιος θα το πάρει, πραγματικά είναι insane. Ωραία, βασικά ξέρετε τι, για να μην γίνει τρολιά, θα πάω να κάνω τα scout instructions έστω, ρε φίλε. Μην γίνει μαλακία. Λοιπόν, θέλουμε έναν goalkeeper. Τολ, ψηλός θέλω να είναι. Ίσως χρειάζομαι ένα winger για δεξιά. Ίσως. Έχουμε Somerville, Vela και Jelson Martins, αλλά δεν κάνουν τόσο πολύ. Δεν είναι σε τόσο καλό επίπεδο και οι τρεις. Ίσως κοιτάξω για ένα stopper ακόμα. Θα κοιτάξω για ένα stopper γιατί τον Esty Just μπορεί να τον δώσουμε φέτος. Α, για τρίτη θέση είναι το Κολομβία Αργεντινή. Κάλωσα. Τελικός Γαλλία με Βραζιλία. Μαλάκα, τι γίνεται. Ο Ρίτσα πάει να πάρει και Μουντιάλ και ο Ντιέγκο Κάρλος. FIFA World Cup Champions, είδα εκεί, Εμπαπέ. Δυστυχώς ήθελα να το πάρει η Βραζιλία, να πω την αλήθεια. Το ήθελα γιατί θα το έπαιρνε ο Ρίτσα και ο Ντιέγκο Κάρλος. Αλλά θα το σηκώσει η Γαλλία. 2-1 νικάει τη Βραζιλία και είναι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Γιατί το είχαν πάρει και το 18 και θα το πάρουν και το 2022. Ακραία Γαλλία, Εμπαπέ να φανταστώ ήταν MVP. Και την τρίτη θέση θα την πάρει η Κολομβία. Κολομβία δεν το περίμενα. Ήταν το outsider και τους ξεφτύλισε όλους. Από ό,τι φαίνεται πήρε και την τρίτη θέση. Πραγματικά απίστευτη η Κολομβία. Αυτό ήταν για αυτό το βίντεο. Μουντιάλ αποκλειστήκαμε δυστυχώς στους 16 από τη Βραζιλία. Όπου η Βραζιλία έχασε στον τελικό του Μουντιάλ 2-1 από τη Γαλλία. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε και όλους τους τίτλους ρε τσάτ. Πρέπει κάποιος να τους χάσουμε ρε φίλε. Δεν γίνεται να τα παίρνουμε κιόλα. Δεν γίνεται να τα παίρνουμε κιόλα. Αυτά για αυτό το βίντεο. Ξεκινάμε από το επόμενο βίντεο. Νέα σεζόν με σημαντικά ματσάκια εννοείται, όπως είχα πει. Θα είναι και η τελευταία σεζόν για αυτή τη σειρά. Δεν θα έχουμε άλλη σεζόν. Και πάμε για μια ακόμα απολαυστική σεζόν με την Everton. Παίζουμε Community Shield via στη Leicester. Πάμε να κάνουμε και μεταγραφούλες. Πάμε να δούμε τι θα γίνουν γενικά αλλαγούλες. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Subscribe στο κανάλι να φτάσουμε τους 30.000 subscribers. Καμπανάκι για να ενημερώνεστε για καινούρια βίντεο. Και τα social media όπως Instagram, Facebook, Twitch και TikTok θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Και το Instagram περνάει και από εδώ κάτω όπως ξέρετε πάντα. Κάντε ένα followάκι εκεί να φτάσουμε και εκεί τους 10k. Τα λέμε, καλή συνέχεια.